Το έργο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων περίπου και η μόνη μελέτη η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας για την εξοικονόμηση που θα κάνει το δημόσιο από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία λέει ότι θα γλιτώσουμε γύρω στα 380 εκατομμύρια το χρόνο στην πλήρη εφαρμογή του. Το έργο αφορά 20-21.000 φορείς του ελληνικού δημοσίου και νομίζω ότι θα έχει πλάνο πλήρους ανάπτυξης τον ένα χρόνο. Διαλειτουργικότητα. Τι έκανε το δημόσιο μέχρι στιγμής? Παραγγέλνανε συστήματα και αναπτύσσαν έργα οι διάφοροι φορείς, τα οποία αφορούσαν λειτουργίες οι οποίες δεν μπορούσαν μεταξύ τους να επικοινωνούν. Αυτό έρχεται και τελειώνει με την πρωτοβουλία την οποία έχουμε την ευτυχία να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Ενιαία εθνική ψηφιακή στρατηγική, διαλειτουργικότητα των συστημάτων, προσπάθεια βεβαίως από τους δημόσιους λειτουργούς, αλλά ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα μπροστά μας. Εμείς θέλουμε το δημόσιο γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό, με εξοικονόμηση πόρων βεβαίως, οι οποίοι δεν προέρχονται από απολύσεις κάποιων ανθρώπων, δηλαδή αυτές οι αποτυχημένες οριζόντιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μια ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, πολύ μεγαλύτερη από το να απολύσεις 10.000 υπαλλήλους και διαρκής. Εδώ λοιπόν είμαστε σήμερα με αυτό το έργο, το οποίο περιέχεται στην Εθνική Στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 2017-2019, αλλά είναι κομμάτι του Εθνικού Ψηφιακού Στρατηγικού Σχεδίου. Αυτή λοιπόν η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων θα συμβάλλει στην επιτάχυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών, πραγματική και σημαντική εξοικονόμηση πόρων από κόστος χαρτιού, μηχανολογικού εξοπλισμού, ανθρωποωρών κλπ, αλλά και στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία. Επιπλέον, η δημόσια διοίκηση αποκτά ένα κεντρικό εργαλείο που θα προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλου, διαχείρισης εγγράφων, απλές ροές εργασιών και απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές. Πρωτόγνωρες δηλαδή υπηρεσίες στα χρονικά της διοίκησης. Βεβαίως, οι αναγνωρισμένες ψηφιακές υπογραφές αποτελούν προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή του έργου αυτού και υπενθυμίζω ότι και σήμερα δίνονται ψηφιακές υπογραφές και είναι και σε ισχύ. Ωστόσο, μέσα από αυτό το έργο έρχονται να δοθούν χιλιάδες πραγματικά ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους φορείς.